Καλησπέρα στα φιλαράκια στο TikTok, ελευθερία μέχρι τέλος, μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μας. Βρίσκομαι στο Σιζάκυνθο, επαγγελματικά πάντα, και αυτό που έχω να πω τώρα πολύ σύντομα ρε παιδιά, γιατί ξεφεύγουμε, είναι ακαριές οι σκέψεις μου, δεν γράφω τίποτα σε χαρτί και δεν θέλω τα βίντεο να είναι πάρα πολύ μεγάλα, διότι δεν τα παρακολουθείτε όλοι, παρακολουθείτε κατοικόμενες και καλά κάνετε. Αυτό που διαπίστωσα είναι το εξής. Πριν λίγο καιρό πίστευα ότι ήμασταν λίγοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι ήμασταν εναντίον του συστήματος. Ποιανού συστήματος? Της δικτατορίας δηλαδή, με λίγα λόγια, που έχουν επιβάλει με εμβόλια, με κάρτες, με τα σχετικά. Ευτυχώς όμως διαπιστώνω αυτές τις μέρες με κάποια βίντεο που έχω ανεβάσει ότι είναι πάρα πολύ κόσμος. Εν τω μεταξύ, εγώ στη δουλειά μου, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο, είναι τέτοια η δουλειά μου, και κατάλαβα το εξής. Ο κόσμος φοβάται. Και δεν καταλαβαίνω το φόβο. Ρε παιδιά, κάναμε κάποτε επανάσταση οι προγονείς μας με δύσκολες συνθήκες επί τουρκοκρατίας, που υπήρχε πραγματικός φόβος τότε για τη ζωή μας και όλα αυτά. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Έχετε οικογένειες, έχετε παιδιά, έχετε εγγόνια. Γιατί λέτε, άσε, μη μιλάς εσύ. Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα? Μη φοβάστε ρε τίποτα. Έχω περάσει πάρα πολλά στη ζωή μου, δεν είναι ώρα τώρα να τα αναλύσουμε. Έτσι, με έχει κυνηγήσει το σύστημα και αυτή η βρωμοοικογένεια που κυβερνάει, ο μπαμπάς, ο Δράκουλας. Έτσι, δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες. Άνθρωποι που με γνωρίζουν, γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία τη δικιά μου. Ξέρουν ότι είμαι κρυάρι, βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο, δεν μασάω σε τίποτα. Όταν λέω δεν μασάω σε τίποτα, σε τίποτα. Ας πάμε και φυλακή, ρε. Δεν παθαίνουμε τίποτα, ρε παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση με το ζόρι εμβόλια. Δεν έχω κάνει ρε, είμαι ανεμβολιασμένος, ούτε κάρτες παίρνω. Ρε. Τίποτα δεν θα πάρω, στο βουνό θα καταλήξω. Εκτός συστήματος. Εκτός συστήματος. Ελπίζω σε ένα θαύμα στις γραφές ότι δεν θα προλάβουν να δελοποιήσουν όλα αυτά. Και οι γραφές δεν κάνουν ποτέ λάθος. Έλληνα, συνετήσου. Εκεί που μπαίνεις στα social media, μάθε τα παιδιά σου και εσύ, Ελληνίδα μάνα, πες τα παιδιά σου κανονικά, δώσε λίγο χρόνο. Έτσι, γιατί από την νεολαία εξαρτάται όλα. Η νεολαία θα μπει μπροστάριδες και πίσω θα ακολουθήσουμε εμείς. Διότι μου λένε και εμένα πολλοί νέοι, μου λέει Μπάρμπα, βγες εσύ μπροστά. Ναι ρε, θα βγω κι εγώ μπροστά. Δεν γίνεται η νεολαία να είναι στον καναπέ, να παίζεται το μέλλον τους και το μέλλον μας. Ποιο μέλλον μας? Εμείς τον έχουμε φάει, το γάιδαρο έμεινε η ουρά. Το καταλάβατε αυτό? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται εγώ να αισθάνομαι τριαντάρης με μια ζωντάνια τώρα και να τα κάνω όλα να με τα πάντα, ό,τι γουστάρετε να με, και να βλέπω κοιμισμένα παιδιά. Γιατί δεν φταίνε τα παιδιά, φταίει το σύστημα, φταίμε εμείς οι ίδιοι. Εγώ που βρίσκω νεολαία, γιατί γουστάρω, γιατί αισθάνομαι νεολαία κι εγώ, έχω μείνει εκεί στο παρελθόν. Και είναι καλό το παρελθόν να μείνει κάποιος. Έτσι ορμηνεύω τα παιδιά και βλέπω τα παιδιά ακούνε. Δεν είναι έτσι όπως θα φανταζόμαστε ότι είναι κοιμισμένοι οι νεολαία. Δεν έχουν ανθρώπους. Όταν η μάνα είναι στο TikTok και ο μπαμπάς είναι αλλού και δεν κάθονται σαν οικογένεια να φάνε μαζί, ξεκινάμε από το βασικό ρε. Η οικογένεια πρέπει να τρώει μαζί ρε. Εγώ έτσι θυμάμαι τη δικιά μου τη ζωή. Τρώγαμε με την οικογένειά μου, τον πατέρα μου και τη μάνα μου τη συγχωρεμένη. Όλοι μαζί τρώγαμε τα αδέλφια μου. Είναι πολύ σημαντικό, είναι δέσιμο αυτό. Ξεκινάμε από το φαγητό πάντα. Η οικογένεια πρέπει να βρίσκεται μαζί. Όχι τρώει ο ένας μετά ο άλλος. Αυτοί πάνε να μας αποδιοργανώσουν, χτυπάνε την οικογένεια. Λοιπόν, έχω βγει έξω από το μαγαζί, παιδιά. Αυτό ήταν το λιγόλεπτο. Ελευθερία μέχρι τέλος. Μέχρι τελευταία ρανίδα του αιματός μας. Εγώ αυτό τον όρκο έδωσα στο στρατό. Δεν ξέρω κανέναν άλλο όρκο. Ούτε κούλιδες, ούτε αρε. Τον άλλον που πούλησε τη Μακεδονία, για να μην με πείτε Σιριζέο. Έτσι, κάτι καθάρματα μέσα, τα οποία μας έχουν λιανίσει. Έτσι, το κάνανε το κράτος να με αφημεί. Και δυστυχώς βλέπουμε την κατάσταση σε δρόμους, σε παιδεία, σε υγεία, όλα μπάχαλο. Όλα μπάχαλο. Λοιπόν, Έλληνα, συνετήσου και βάλε μυαλό και αντιστάσου και πες όχι, όπως είπαν οι προγονείς μας. Όχι ρε, όχι για πάντα, σε τίποτα. Λοιπόν, καλό βράδυ παιδιά, γεια σας.